Καλησπέρα σας κύριε Τσόχο, τι κάνετε? Καλησπέρα, καλησπέρα Γιώργο. Είμαι καλά. Είδα τον ΠΑΟΚ με μεγάλη προσοχή αργά το βράδυ, γιατί την ώρα που έπαιζε το χάζευα σε ένα μόνιτορ δίπλα, αλλά περιέγραφα Μπαρτσελόνα Νάπολη. Ήταν καλό μάτς εκείνο? Ναι, πολύ ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο. Τέλειωσε ένα-ένα με φοβερό φινάλε, φοβερές ευκαιρίες. Πήγε σπίτι μετά ή εκεί? Πήγε σπίτι προφανώς. Όχι. Είδα Ολυμπιακό εκεί. Ναι. Γιατί μόλις είχα τελειώσει το Μπαρσελόνα Νάπολη, ναι, ήρθα σπίτι, άραξα, έβαλα ένα ποτάκι και είδα ΠΑΟΚ με ησυχία. Και η αλήθεια είναι ότι πολλές φορές έχω, λόγω του λεπτόπροσδοκτού, έχω εξοικειωθεί με το να μπορώ να παρακολουθώ δυο μάτς και να καταλαβαίνω σε καλό βαθμό τι έχει γίνει. Αλλά χθες η αλήθεια είναι ότι όταν το είδα στο Replay TV, ήταν πολύ διαφορετική εικόνα από ό,τι είχα σχηματίσει. Η εικόνα ενός στο Midland ΠΑΟΚ. Ναι. Δεν το είχα πάρει μυρωδιά, δεν το είχα καταλάβει καλά. Δηλαδή, για πες, μετά που το είδες ήρεμα και... μάλλον όχι, πρώτα να εξαντλήσεις την περιέργειά μας. Όταν μεταδίδεις αγώνες εννοώ ζωντανά και τα λοιπά, που δεν είσαι στο γήπεδο. Όπως μας περιέγραψε χθες το λεπτό προς λεπτό, θα μας περιγράψει και πώς, πού μπαίνετε, πώς, τι έχεις μπροστά σου, ακουστικά, κουμπιά κτλ. Που μεταδίδεις τα μάτσα αυτά, όπως το χθεσινό, ας πούμε. Πώς, ο καθένας έχει το χώρο του, πώς γίνεται? Ναι. Είναι ξεχωριστά μικρά δωμάτια ηχομονωμένα. Δηλαδή, όταν λέμε μικρά, πραγματικά μικρά. Ξέρω εγώ, 3-4 τετραγωνικών. Ναι. Όπου έχουν ένα γραφείο ενσωματωμένο στον τοίχο, έχουν γύρω-γύρω ηχομόνωση, έχουν ένα γραφείο ενσωματωμένο στον τοίχο και πάνω στο γραφείο έχεις το monitor που βλέπεις το match. Ένα ακόμη monitor που μπορείς να δεις όποιο κανάλι θέλεις. Έναν υπολογιστή. Τέλεια. Και μικρόφωνα και τα λοιπά, κάσκες και τα λοιπά. Στα ακουστικά σου έχεις τον ήχο από το γήπεδο, έτσι, χωρίς... Στα ακουστικά σου μπορείς να έχεις ό,τι θέλεις. Μπορείς να έχεις τον ήχο από το γήπεδο. Μπορείς να έχεις σε αρκετές περιπτώσεις ήχο ξένου συναδέλφου. Αυτόν που περιγράφει το μάτς, δηλαδή, ξέρω εγώ, για την ισπανική, για την αγγλική, για την γερμανική, ό,τι μάτς είναι τηλεόραση. Σε ό,τι γλώσσα θέλεις. Όχι. Όχι. 99% φορές, ναι, στη γλώσσα τη μητρική του γηπεδούχου. Εντάξει. Θες, δηλαδή, αν είχα στα αυτιά μου, τον έβαλα λίγο στην αρχή, ναι, για να πάρω τέτοιο, ναι, Ισπανός. Ναι, δεν ακούγεται, ναι, Ισπανός. Ναι, ναι. Έχει πολύ πλάκα αυτό, να ξέρεις, στις, ναι, εθνικές ομάδες. Όπου εκεί, σε αγώνες εθνικών ομάδων, όπου εκεί σε βοηθάει πολύ στα πρώτα 5-10 λεπτά για να σιγουρευτείς για τις προφορές των ονομάτων. Ναι. Δηλαδή, περιγράφεις Ρωσία-Κροατία και έχεις το Ρώσο στα αυτιά σου. Ναι. Στα πρώτα 5-10 λεπτά. Οπότε τις βρίσκεις στις προφορές στο τσακ μπαμ. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι δεν είναι εύκολο. Δηλαδή, αρκετοί συνάδελφοι δεν το κάνουν ποτέ. Γιατί φαντάσου τώρα να έχεις κάποιον που να μιλάει την οποιαδήποτε γλώσσα και να περιγράφει, άρα με ένταση, με ρυθμό, με στα αυτιά σου, την ώρα που εσύ μιλάς. Δεν γίνεται, είναι δύσκολο, ναι. Ναι. Λοιπόν. Τώρα, πάμε, η αλήθεια, Δανία, είναι ότι όταν, χωρίς να το έχω δει σε επανάληψη το μάτς, η πρωτεύθυνη εκτίμησή μου ήταν ότι ήταν μια τζάμπα ήττα που εύκολα, για τον ΠΑΟΚ εννοώ, εύκολα θα μπορούσε να την έχει αποφύγει. Όταν το είδα με μεγαλύτερη προσοχή, διαπίστωσα ότι ναι, μεν ο ΠΑΟΚ ήταν διαβασμένος. Το ακούσαμε άλλωστε και στις δηλώσεις του Αλέξανδρου Πασχαλάκη αυτό, ότι το περίμεναν πως θα παίξουν με αυτή την πίεση ψηλά οι Δανείοι παίκτες του ΠΑΟΚ, είχαν προετοιμαστεί γι' αυτό. Αλλά όσο και αν είχαν προετοιμαστεί, δεν μπόρεσαν να ανταποκριθούν. Όταν χθες το μεσημέρι λέγαμε ότι αν διάλεγα έναν παίκτη να μην λείπει από αυτό μάτι για τον ΠΑΟΚ, θα διάλεγα τον Κούρτιτς, που δυστυχώς θα λείπει, νομίζω το βράδυ το είδαμε να συμβαίνει στον απόλυτο βαθμό. Και γιατί ο Σβάμπ έχει βγει από τον αγωνιστικό ρυθμό, ήταν φανερό αυτό,
Και σε αυτό το μάτς ήταν ακόμα μεγαλύτερο πρόβλημα το ότι ο Σβάμπ έχει βγει από τον αγωνιστικό του ρυθμό, ναι. γιατί παίζει λίγο τώρα τελευταία. Mm-hmm. Και φάνηκε πάρα πολύ. Έτσι κι αλλιώς θα μπορούσε να έχει προβλήματα κόντρα σε αυτήν την ομάδα ο Σβάμπ, αλλά έχοντας βγει από τον αγωνιστικό του ρυθμό είχε ακόμη μεγαλύτερα προβλήματα. Και γιατί οι Δανείοι από άποψη ετοιμότητας ρυθμού η αλήθεια είναι ότι ήταν πιο έτοιμοι από όσο μπορούσες να φανταστείς για μια ομάδα που έχει 2 μήνες να παίξει επίσημο μάτς. Και αυτό ήταν πράγματι εντυπωσιακό και πρέπει να το πιστώσουμε και στον προπονητή και στο staff της Midland που έχει καταφέρει μετά από 2 μήνες διακοπής στο πρώτο επίσημο μάτς να εμφανίσει μια ομάδα που να έχει τέτοιο ρυθμό. Ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο σε πολύ μεγάλο διάστημα ήταν εντυπωσιακό το ότι μπορούσαν και κρατούσαν αυτό το ρυθμό. Προφανέστατα είναι μια ομάδα που στηρίζεται βέβαια σε αυτό. Είναι μια ομάδα γεμάτη από αθλητικά κορμιά και από πολύ καλούς αθλητές πέρα από κάποιους καλούς ποδοσφαιριστές. Και αυτό για μια ελληνική ομάδα πάντα είναι πρόβλημα σε όποιο επίπεδο και να αντιμετωπίζει τέτοιου είδους ομάδα, ακόμα και να αντιμετωπίσει μια πολύ κατώτερη ποιοτικά ομάδα, πάντα για τις ελληνικές ομάδες αυτό είναι πρόβλημα, γιατί σπανίως θα πετύχουμε ελληνική ομάδα με τέτοιου είδους φυσική κατάσταση, με τέτοιου είδους τρεξίματα, με τέτοιου είδους αντοχές και με τέτοιου είδους ρυθμό για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα του μάτς, όχι για 15-20 λεπτά, όχι για ένα ημίχρονο. Περιέργως ο ΠΑΟΚ διαχειρίστηκε πολύ καλύτερα το πρώτο ημίχρονο από το δεύτερο, και λέω περιέργως γιατί θα περίμενε κανείς να δει βελτίωση στο δεύτερο ημίχρονο με τη λογική ότι η Midland θα δυσκολευόταν να συνεχίσει να πιέσει με αυτόν τον τρόπο τον ΠΑΟΚ, αλλά δεν δυσκολεύτηκε, και με τη λογική ότι ο ΠΑΟΚ κατά τη διάρκεια του μάτς οι ποδοσφαιριστές του θα αντιληφθούν τον τρόπο με τον οποίο θα φύγουν από αυτήν την κατάσταση. Ο Λουτσέσκου την ήξερε αυτή την κατάσταση, είχε και πλάν B και πλάν C και πλάν D, ναι. αλλά δεν βγήκε τίποτα. Δηλαδή το δούλεψε όσο μπορούσε το μάτς με στόχευση να φύγει από αυτήν την πίεση, να μπορέσει να κυκλοφορήσει καλύτερα την μπάλα ο ΠΑΟ και να μπορέσει να γίνει απλητικός. Ό,τι και αν δοκίμασε δεν λειτουργήσε. Παραμένει η αίσθησή μου ότι ο ΠΑΟΚ θα μπορούσε να αποφύγει αυτή την ήττα, αλλά όχι έτσι όπως έπαιξε. Παραμένει η αίσθησή μου ότι αυτή εδώ είναι η Midland, είναι μια ομάδα σε πολύ καλύτερο βαθμό ετοιμότητας από ό,τι είχαμε φανταστεί, αλλά ενδεχομένως είναι λίγο ποιοτικά κατώτερη από όσο εγώ την είχα φανταστεί. Αυτό ήθελα να πω και μόνο. Αυτό ήταν το συμπέρασμά μου, Μιχάλη, με το που τελείωσε το μάτς. Εκεί, αυτό ακριβώς. Ναι. Την περίμενα δηλαδή καλύτερη δηλαδή από αυτά που συζητούσαμε, αυτά που μας έλεγαν, αυτά που, που παίρναμε ως πληροφορία, ως πληροφορίες τέλος πάντων τις τελευταίες μέρες για τη Midland. Είδα κάτι άλλο. Ναι, δεν είναι, ή τουλάχιστον σε αυτό το μάτς, γιατί ποτέ δεν μπορείς να είσαι σίγουρος από αυτό που έχεις δει σε ένα μάτς, δεν είναι της ποιότητας της ποδοσφαιρικής που είχαμε την αίσθηση. Είναι ένα κλικ πιο κάτω. Θα τολμούσα να πω ότι η ποδοσφαιρική της ποιότητα από την καλή βραδιά του ΠΑΟΚ, από την καλή ποδοσφαιρική ποιότητα του ΠΑΟΚ, υστερεί. Ναι. Υστερεί αρκετά. Αλλά εδώ το ζήτημα της αθλητικής ποιότητας, να το πω έτσι αδόκιμα, αυτής της ομάδας, ένα ζήτημα που ο ΠΑΟΚ χθες δεν μπόρεσε να το ξεπεράσει. Δεν πρόκειται σε μια εβδομάδα να το αντιμετωπίσει με τα ίδια όπλα. Δεν πρόκειται σε μια εβδομάδα να τρέχει με τον ίδιο τρόπο ο ΠΑΟΚ. Και άλλωστε, κόντρα σε αυτές τις ομάδες δεν χρειάζεται να τρέξεις αντιστοίχως. Χρειάζεται απλώς να συμπεριφερθείς πιο έξυπνα. Φαντάζομαι ο Κούρτιτς θα είναι διαθέσιμος. Φαντάζομαι ο ΠΑΟΚ θα πρέπει να βγάλει από το μυαλό του το καλό passing game που χρησιμοποιεί πάρα πολλά παιχνίδια, γιατί θα δυσκολευτεί και θα πρέπει να δοκιμάσει να πάει σε πολύ πιο άμεσες μεταβάσεις από την άμυνα στην επίθεση. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος για να το αντιμετωπίσει αυτό. Μοιάζει λίγο το μάτς που θα δούμε στην Τούμπα, έχω την αίσθηση, να δαγκώσω τη γλώσσα μου σε σχέση με το αποτέλεσμα με το ΠΑΟΚ Κοπενχάγη. Δηλαδή μια αντίστοιχη τακτική περιμένω από τη Midland στην Τούμπα. Και ο ΠΑΟΚ καλείται να κάνει τι? Καλείται να παίξει στις πολλές αδυναμίες που έχει αυτή η ομάδα. Όποιος είδε το μάτς μπορεί να μην το κατάλαβε
αν δεν το παρατηρούσε αυτό, αλλά αν καθόταν να παρατηρήσει αυτό θα έβλεπε ότι ναι, αυτοί εδώ πιέζουν πάρα πολύ ψηλά, τρέχουν πάρα πολύ, είναι πολύ συγκεντρωμένοι και πολύ οργανωμένοι στο pressing ψηλά, αλλά αυτό απαιτεί εγκατάλειψη θέσεων. Είναι πάρα πολλές στιγμές μέσα στο παιχνίδι, στην πίεση ψηλά της Midland, που υπάρχουν πολύ μεγάλα κενά στους χώρους πίσω. Χθες αυτό πώς προσπάθησαν να το αντιμετωπίσουν, μη αφήνοντας ποτέ κενό στην πλευρά του Ζίβκοβιτς. Ή για την ακρίβεια, μη αφήνοντας ποτέ τον Ζίβκοβιτς μόνο του. Όταν πίεζαν ψηλά, αυτό που είχαν στο νου τους ήταν μόνο αυτό. Ναι, αλλά δεν είναι ο μοναδικός τρόπος με τον οποίο ο ΠΑΟΚ μπορεί να παίξει στο χώρο και να εκμεταλλευτεί τους καινούς χώρους. Μπορεί να παίξει στο χώρο πάρα πολύ καλά και να τους εκμεταλλευτεί τους καινούς χώρους ο ΑΚΠΟΜ. Μπορεί να παίξει στο χώρο πολύ καλά και να εκμεταλλευτεί καινούς χώρους ο Μητρίτσα. Μπορεί ο ΠΑΟΚ να παίξει πολύ καλά με άμεση μετάβαση από τον άξονα, αρκεί να φύγει από την πίεση της πρώτης μπάλας και να περάσει καλύτερα την μπάλα από εκεί, όχι όπως την πέρναγε χθες, που είτε δεν την πέρναγε είτε την κυκλοφορούσε παράλληλα ή προς τα πίσω. Με αποτέλεσμα να μεγαλώνει τον εκνευρισμό και να αυξάνει την αυτοπεποίθηση και τη διάθεση της Μίντελα να τον πιέζει ακόμα καλύτερα. Άρα χρειάζεται έναν Κούρτιτς που θα την κυκλοφορήσει πολύ καλύτερα την μπάλα και πολύ πιο γρήγορα. Δεν ξέρω αν χρειάζεται έναν Μπίσεσβαρ υπό την έννοια ότι δεν μπορεί να γυρίσει να πάρει τόσο πολύ την μπάλα και αν ο ΠΑΟΚ βρει τον τρόπο να αντιφτάσει την μπάλα μέχρι εκεί που κινεί τον Μπίσεσβαρ, τότε όποιος και αναγωνιστεί εκεί, ο Μοζίβκοβιτς, ο Μητρίτσα, ο Ελκαντουρί που σιγά σιγά επιστρέφει, θα βρουν τον τρόπο και τους χώρους μετά, τους πολλούς χώρους, να παίξουν και να γίνουν απειλητικοί. Αλλά ο ΠΑΟΚ πρέπει να βρει τρόπο να γίνει απειλητικός κοντά σε αυτήν την ομάδα, γιατί χθες έπαιζε 90 λεπτά και δεν απειλούσε. Ναι, δεν απειλούσε. Και δεν απειλούσε όχι γιατί είναι μια ομάδα που δεν είναι ευάλωτη αμυντικά, είναι ευάλωτη αμυντικά. Αλλά δεν απειλούσε γιατί δεν μπορούσε να περάσει στα σημεία στα οποία είναι ευάλωτη αμυντικά. Αν βρει τον τρόπο να περάσει, θα βρει πάρα πολλούς χώρους. Θα μου πεις θα παίξουν με τον ίδιο τρόπο εδώ. Νομίζω ναι, αυτοί. Okay, μπορεί να μην το κάνουν τόσο ψηλά ή σε τόσο μεγάλα χρονικά διαστήματα, αλλά αυτός είναι ο τρόπος τους. Άρα σε πολλές στιγμές αυτό το πράγμα θα το κάνουν στην Τούμπα. Ο ΠΑΟΚ πρέπει να βρει έναν τρόπο αυτό να το διαβάσει. Δεν είναι και το πιο δύσκολο πράγμα στον κόσμο. Προφανώς θέλει συγκέντρωση. Προφανώς δεν πρέπει ο ΠΑΟΚ να μπει στη διαδικασία να παίξει το γήπεδο τους. Δηλαδή να καταθέσει τις δικές του δυνάμεις, τα δικά του πνευμόνια, τα δικά του τρεξίματα και να δούμε ποιος θα επικρατήσει στο τέλος. Πρέπει να φύγει από αυτό και να βρει τον τρόπο να παίξει έξυπνα πάνω σε αυτό. Δεν λέω ότι είναι το πιο εύκολο πράγμα στον κόσμο, αλλά λέω ότι αν γίνει, ναι, αυτή εδώ η ομάδα μπορεί να, σε αυτήν εδώ την ομάδα μπορείς να τις κάνεις εύκολα ζημιά. Δεν έχει τόση ποιότητα όσοι είχαμε φανταστεί. Τέλος πάντων, χθες δεν μας έδειξε αυτή την ποδοσφαιρική ποιότητα και αυτή την ποδοσφαιρική αντίληψη που, πώς να το πω, σε κάνει να τρομάζεις. Ενδεικτικό όλων αυτών που λέω είναι και ότι ο ΠΑΟΚ δεν απειλήθηκε σοβαρά. Δηλαδή, πλήρωσε ένα λάθος για να δεχτεί τον γκολ. Ένα λάθος που μπορεί να το κάνει βέβαια πολύ συχνά κόντρα σε αυτή την ομάδα και θα πρέπει να είναι πάρα πολύ προσεκτικός σε αυτό. Είναι ένα λάθος που το προκαλεί η Midland και σε αυτό το λάθος στοχεύει. Όλος ο τρόπος παιχνιδιού της είναι στο να σε οδηγήσει σε αυτό το λάθος. Όταν κάνεις αυτό το λάθος είναι πάρα πολύ καλά εκπαιδευμένοι στο να παίζουν στις αδύναμες πλευρές. Με το που κλέβουν την μπάλα ξέρουν, υπάρχουν αυτοματισμοί και των παιχτών που βγαίνουν στους χώρους, αλλά και ξέρουν, μπορούν να διαβάσουν το παιχνίδι, πού ακριβώς πρέπει να πάει η μπάλα, για να, ποια είναι η αδύναμη πλευρά εκείνη τη στιγμή για να παίξουν. Έτσι κάνουν και στη φάση του γκολ. Αλλά η επόμενη φάση, καθαρή ας πούμε, είναι εκείνο το δοκάρι, που τι είναι, ένα μακρινό σουτ. Ναι. Δεν είναι δηλαδή ότι έμπαιναν κάθε λίγο και λιγάκι επειδή έκλεβαν μπάλες και επειδή ο ΠΑΟΚ δεν μπορούσε να περάσει και να απειλήσει στην περιοχή του Πασχαλάκη και εκτελούσαν και έβαλαν μόνο ένα. Έτσι. Δεν συνέβη αυτό. Και δεν συνέβη αυτό γιατί η ατομική ποιότητα δεν είναι τόσο υψηλή. Τουλάχιστον δεν ήταν χθες. Έτσι. Λοιπόν, σαν να το είδαμε το μάτς σε μαϊντοσκόπηση από την περιγραφή σου. Τώρα έχουμε, χθες με το που κλείσαμε, γιατί βλέπω ότι πίεζε ο χρόνος, έχουμε ακόμη 5 λεπτάκια. Χθες με το που κλείσαμε έσκασε του Μπούργος.
Και μετά από, με το που κλείσαμε, έτσι, δηλαδή πήγαμε να βάλουμε διάλειμμα και μπαίνει μέσα ο Χρήστος και μου λέει, μου δίνει το ρεπορτάζ και μετά είδε τι έγινε, έτσι, τον βγάλαμε κιόλας, εγώ πανηγύρισα, εδώ ήμουν με πυρσούς και τα λοιπά, γιατί τα γουστάρω αυτά τα ραδιοφωνικά, τη μια στιγμή αυτό ξαφνικά προκύπτει η θεματάρα και βγαίνει και η θεματάρα στον αέρα και τον βγάλαμε χθες πρώτη. Να τα λέω, αυτά ξέρεις, τα κοροϊδεύω εγώ πρώτη εμείς και τα λοιπά, αλλά χθες, για χθες το λέω αρκετές φορές. Όχι, ωραία, πάντα είναι αυτό. Ξέρεις τι, εγώ από τα πρώτα, από τα παιδικά χρόνια της δημοσιογραφίας, τέτοιου είδους πράγματα πάντα τα χαίρεσαι, πάντα τα καμαρώνεις. Είναι, πώς να το πω, είναι το αλατοπίπερο αυτής της δουλειάς. Ναι. Και ξέρεις, καμιά φορά ο κόσμος ακούει και λέει, εντάξει, ρε παιδάκι μου, πρώτη μας ζαλίσατε. Αλλά. Πώς να το πω, έχουν γίνει προσπάθειες ετών πολλές φορές. Ναι, δίκιο έχεις. Για να χτίσει ο ρεπόρτερ τη σχέση και να μπορέσει να το βγάλει αυτό το πράγμα. Εμείς περισσότερο το χαιρόμασταν εδώ και το λέγαμε εδώ μέσα στο ραδιομέγαρο που λέω εγώ, παρά το λέγαμε προς τα έξω, ρε παιδί μου. Δηλαδή, ήταν πολύ ωραία στιγμή ραδιοφωνική και την γουστάραμε όλοι. Αφού τόσο πολύ χαρήκαμε, όπου μετά κλείστηκαμε δύο-τρεις, ας πούμε, στο γραφείο και φάγαμε από ένα σάντουιτς. Ο καθένας από ένα μέτρο ήταν το σάντουιτς που φάγαμε. Γιατί είμαστε και κομμένοι, έχουμε χάσει χρωματάκι μας και θέλαμε μερικές θερμίδες χθες, γι' αυτό. Ήτανε καλά. Λοιπόν, έχουμε Μπριχ, διαιτητή στο Χαριλάου την Κυριακή και έχουμε και Άρης ΠΑΟΚ την Κυριακή επίσης. Δηλαδή πάνω που πάμε να ηρεμήσουμε έχουμε και ματσάκι και με κόσμο περισσότερο και τα λοιπά και τα λοιπά. Για τον Μπριχ, top, έτσι. Καλό, ναι. Ναι. Δηλαδή να στραβώσω τώρα με κάτι για τον Μπρίκ, δεν έχω να στραβώσω κάτι. Όχι. Ή έχω. Λίγο προσοχή στη συμπεριφορά των παικτών, ναι. Γιατί είναι λίγο αψής, είναι λίγο αυστηρός. Δεν πολύ γουστάρει τις διαμαρτυρίες και τα χοροπηδητά. Και μπορεί να στραβώσει πολύ εύκολα, αλλά κατά τα άλλα, όπως λες, το πτήρι της. Πριν το μάτς δεν μου αρέσουν πολύ οι κουβέντες. Ξέρεις, είναι επιλογές σε κάποιες εκπομπές να λένε, ας πούμε, πριν το μάτς, ενώ το να φιλοξενούν κάποιους ανθρώπους και κυρίως βετεράνους και να τους λένε πώς θα παίξει, πώς πιστεύετε ότι θα παίξει ο ΠΑΟΚ, πώς πιστεύετε ότι θα παίξει ο Άρης. Δεν μπορώ να τις ακούω αυτές τις κουβέντες κτλ. Άλλο να αναλύσεις τα δεδομένα που έχουν και τις δεκάδες ή το ρόστερ ή σε αυτούς που θα ποντάρει ο προπονητής και άλλο να λες, ας πούμε, τι πιστεύεις ότι μπορεί να γίνει και θα κερδίσει και θα χάσει. Τώρα οι συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί για αυτό το match είναι τέτοιες που νομίζω και οι εκτιμήσεις είναι λίγο. Ναι. Να είχαμε να λέγαμε. Ναι, ναι. Θέλω να πω, στον Άρη έχουμε μια αλλαγή προπονητή. Είναι προφανέστατα σε αυτό το match θα κοουτσάρει ο. Κύριος Τερζής. Δεν θα κοουτσάρει ο Μπουργκός, θα είναι ο Τερζής, φανταζόμαι. Ναι. Ωραία. Αν και μας έλεγε χθες ότι θέλει να είναι, αλλά δεν μας είπε ότι θέλει να είναι. Στον πάγκο, εντάξει, εννοείται. Θα είναι την Κυριακή. Θα είναι στην Κυριακή, ναι, προφανώς, αλλά αυτό πήγα να πω. Αλλά ανεξάρτητα από το αν κοτσάρει ο Τερζής ή όχι, ο Άρης έχει νέο προπονητή. Ναι. Και προφανέστατα θα έχει μιλήσει και στους ποδοσφαιριστές. Και προφανέστατα έχουμε μια ψυχολογική ανάταση. Και προφανέστατα έχουμε ένα τελευταίο χαρτί του Άρη που παίζει έναν τελικό. Άρα όλα τα κίνητρα είναι στο φουλ για τους παίχτες του Άρη. Την ίδια ώρα έχουμε έναν ΠΑΟΚ που μένει ζωντανός στην διεκδίκηση του πρωταθλήματος. Που αυτός εδώ είναι ο πιο μεγάλος σκόπελος που έχει να περάσει μέχρι το τέλος της κανονικής περίοδου προκειμένου να συνεχίσει να ασκεί την πίεση και να είναι κακοσπυρί στην πλάτη του Ολυμπιακού. Διότι αν φύγει με διπλό από το Βικελίδης θα είναι για καιρό ακόμα κακοσπυρί στην πλάτη του Ολυμπιακού. Έτσι. Και άρα θα συνεχίσει να του ασκεί την πίεση. Αλλά έχουμε και έναν ΠΑΟΚ που έχει καταναλώσει ενέργεια τρεις μέρες νωρίτερα και λιγότερο από, μάλλον όχι, ακριβώς τρεις μέρες. Και είναι ακόμα εκεί, έρχεται το βράδυ. Ακριβώς τρεις μέρες. Έχει καταναλώσει πολλή ενέργεια. Έχουμε ένα ΠΑΟΚ που πρέπει να δούμε ποιοι επιστρέφουν και ποιοι όχι. Ποιος θα έχει στη διάθεσή του ο Λουτσέσκου. Και έχουμε και έναν ΠΑΟΚ που έχει, πώς να το πω, μια διάθεση εκδίκησης μετά το ότι συνέβη στην Τούμπα. Θα του χαλάσει λίγο τη γεύση, την ατμόσφαιρα, το mood στο οποίο βρίσκεται τώρα και το κλαμπ και ο κόσμος του τυχόν ήταν στο Βικελίδης. Θα είναι, είναι τρακούνημα. Οπότε, κάτω από όλες αυτές τις συνθήκες είναι δύσκολο να εκτιμήσεις, αλλά σίγουρα είναι εύκολο να πεις θέλω να το δω. Βέβαια. Τελευταία ερώτηση, γιατί βλέπω ότι φτάσαμε στη μία. Θέλω τρεις
λέξεις για τον Πογέτ, τον νέο προπονητή της Εθνικής. Θα, αν προλάβω, θα βάλω το ξεκίνημα, το εισαγωγικό του σημείωμα. Είναι ο νέος προπονητής. Παρουσιάστηκε σήμερα, δηλαδή. Μπορούμε να την κάνουμε αυτή την κουβέντα για κάποια στιγμή αναλυτικά. Ναι, θα την κάνουμε θέλω. Σίγουρα, γιατί θα μας δοθούν οι ευκαιρίες. Τι θέλω, ναι, ναι, ναι. Λέω ότι έχει ένα βιογραφικό που δεν μπορείς να πεις που τον βρήκαν. Λέω όμως ότι για μία ακόμη φορά διαλέξαμε προπονητή χωρίς να ξέρουμε γιατί τον διαλέξαμε. Δηλαδή, αν μου πει κάποιος από την ΕΠΟ ότι τον Πογέτη τον πήραμε για αυτόν τον λόγο, για αυτούς τους λόγους, έναν, δύο, τρεις, τέσσερις, μπορώ να τους ακούσω και να εκτιμήσω αν είναι σωστή ή όχι επιλογή. Επειδή οι λόγοι για τους οποίους τον πήραμε είναι ότι έφταναν τα λεφτά που είχαμε για να τον πάρουμε. Έχει ένα πέρασμα από την Ελλάδα. Έχει ένα ονοματάκι. Γεια σας. Λέω ότι δεν μου λένε απολύτως τίποτα όλα αυτά. Δεν ξέρω αν έχουν συζητήσει μαζί του και αν έχουν εκτιμήσει το σχέδιό του. Αν ξέρουν το τι θέλει να παίξει. Αν αυτό που θέλει να παίξει ταιριάζει σε εμάς. Ναι. Γιατί αυτός θέλησε να δουλέψει σε εθνική ομάδα ενώ δεν έχει δουλέψει ποτέ. Γιατί δεν είχε πουθενά άλλο να πάει. Γιατί πιστεύει ότι ταιριάζει. Γιατί πιστεύει ότι μέσα από την Εθνική Ελλάδα μπορεί να ξαναφτιάξει το όνομά του και να ξανακάνει καριέρα. Γιατί ξέρει τους Έλληνες ποδοσφαιριστές, την οτροπία τους από το σύντομο πέρασμά του και πιστεύει ότι ταιριάζει μαζί τους. Γιατί έχει γνώση του ρόστερ της ελληνικής ομάδας, έχω δει αρκετά πράγματα, μας έχει πει και πιστεύει ότι με αυτό το ρόστερ μπορεί να κάνει σπουδαία πράγματα. Όλες τις συζητήσεις που έκαναν μαζί του πολύ θα ήθελα να τις ήξερα. Αλλά νομίζω ότι είναι τόσο απλό, τόσο πεζό όσο ακούγεται. Ξέρει λίγο την ελληνική πραγματικότητα, κανείς δεν θα μας πει πού τον βρήκατε. Αυτόν είναι λίγο νοματάκι. Φτάνανε και τα χρήματα για να τον πάρουμε. Οπότε εντάξει, πάρ' τον. Θα τον αναλύσουμε τις επόμενες μέρες. Θέλω να το ακούσω αυτό από σένα. Θα είναι ο νέος προπονητής της Εθνικής. Οπότε εγώ, για μένα είναι μια συμπαθητική φυσιογνωμία. Δηλαδή και το πέρασμά του από την ΑΕΚ και τα λοιπά. Αλλά τέλος πάντων θα τον αναλύσουμε, το κρατάω. Ναι, και εγώ δεν έχω να του προσάψω κάτι. Απλώς αμφιβάλλω για τον τρόπο με τον οποίο έχουμε συνονιθεί πάλι, για μία ακόμη φορά με τον προπονητή. Το έχουμε αυτό. Έχουμε αυτό το κουσούρι με την εθνική ομάδα. Δεν ξέρω γιατί συμβαίνει. Τέλος πάντων, εντάξει. Αφού πήραμε το Euro το 2004, αφού κατάφερε η Εθνική Ελλάδα να το πάρει αυτό, όλα τα υπόλοιπα τώρα. Πάντα με στοργή, με στοργή για την εθνική θα μιλάμε. Σωστά, σωστά πάντα. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πολύ, Μιχάλη. Καλή συνέχεια, Γιώργο. Να είσαι καλά, να είσαι καλά.